απολογία του. Στο NGR έχουμε ανεβάσει όλη την απολογία όπως κατάφερε και την κατέγραψε η πρωτοβουλία Golden Dawn Watch. Είναι μια πρωτοβουλία που ευτυχώς που υπήρχε, γιατί κάποιοι που θέλαν να ξεχάσουν τη δίκη και το τι γινότανε, ευτυχώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα την καταγράφανε κάθε μέρα. Είναι μια συγκλονιστική απολογία 13.000 λέξεων, πολύ μεγάλη, και είναι συγκλονιστική γιατί περιγράφει πώς έγινε η δολοφονία και μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά τι έγινε εκείνο το βράδυ. Από την πλευρά του Ρουπακιά βεβαίως, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε και πού λέει ψέματα. Και λέει πάρα πολλά ψέματα, είναι προφανές αυτό. Εμένα μου έμεινε μία φράση. Τον ρωτάει ο πρόεδρος, νομίζω, τι λες για τη φράση αυτή που εσύ έλεγες και φώναζες: Χρυσαυγίτης δεν γεννιέσαι, ούτε γίνεσαι, Χρυσαυγίτης πεθαίνεις. Και ο Ρουπακιάς του απαντάει: Κάπου την άκουσα, μου την είπε ένας βουλευτής και μ' άρεσε. Αυτό και μόνο τα λέει όλα για το ποιόν του ανθρώπου. Αλλά ο Ρουπακιάς νομίζω ήταν απλά εκτελεστικό όργανο. Ήτανε το μακρύ χέρι του πυρήνα της Νίκαιας. Το τάγμα έχει ακριβώς, μια οργάνωση τέτοια. Μια οργάνωση με ανθρώπους χαμηλού πνευματικού επίπεδου που απλά ακούνε κάτι, τους αρέσει, περιγράφει ας πούμε πώς πήγε να γίνει μέλος. Λέει, είδαμε εκεί στην τοπική οργάνωση, πήγαμε με τη γυναίκα μου, μας άρεσε αυτά που λέγανε. Δεν είχα 20 ευρώ να πληρώσω που ήταν η συνδρομή, αλλά τα έβαλε κάποιος άλλος και έγινα μέλος και μου άρεσε αυτά που γινόντουσαν. Μας άρεσε που πηγαίναμε κατασκήνωση στον έδατο ποταμό και εκεί πέρα πυροβολόγαναμε κάτι όπλα με πλαστικές σφαίρες. Του άρεσε όλο αυτό το σκηνικό. Αυτό δείχνει ένα άτομο χαμηλής πνευματικής, έτσι. Μήπως το υποδιόταν, Βασίλη. Όχι, εγώ νομίζω είναι η ναζιστική γραφειοκρατία ακριβώς. Και οργάνωση. Εγώ νομίζω ότι έψαχναν. Υπάρχει ο αρχηγός. Υπάρχουν τα μέλη, υπάρχουν οι πυρήνες. Τα μέλη ήταν οι βουλευτές κλπ. Υπήρχε ο πυρήνας της Νίκαιας και ο πυρήνας της Νίκαιας είχε κάποια εκτελεστικά όργανα. Όταν γίνονταν φασαρία, όταν εμφανιζόταν κάποιος αντίπαλος, κάποιος εχθρός, πήγαιναν τα μαχαίρια. Αυτό είναι το γεγονός. Αυτό έγινε και εκείνο το βράδυ. Έδωσε κάποιος εντολή να πάει το μαχαίρι. Το μαχαίρι ήταν ο Ρουπακιάς. Και όπως περιγράφει, δείχνει καταρχάς, αν έχει γίνει έτσι, ότι ήταν ένας δειλός άνθρωπος που απλά μπήκε μπροστά και δολοφόνησε κατά τύχη. Ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος, λέει ο Φίσας, και τον χτύπησα πρώτα στο πόδι και μετά τον χτύπησα στο στήθος κλπ. Τέτοιοι λένε, Βασίλη, δεν πάνε εδώ και 5-5 και σκοτώναν εναντίον ενός. Ακριβώς αυτό. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η απολογία του. Δηλαδή. Βλέπεις ακριβώς τι έγινε. Είναι ανατριχιαστική ακριβώς για το αυτό τι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ο όρος. Νομίζω αυτό που πάει να κάνει είναι να γλιτώσει και όλη η οργάνωση από την σύσταση εγκληματικής συμμορίας. Είναι αυτό που είπε ο πατέρας, ο κύριος Φίσας. Νομίζω ότι ο κύριος Φίσας το είπε καλά. Λέει, φαίνεται ότι κάποιος προσπαθεί να φυλάξει, να προφυλάξει, διότι ή... τον έχουν εκβιάσει ή τους φοβάται. Και αν είναι μια απλή ανθρωποκτονία, θα φάει 25 χρόνια, έχει κάνει ήδη κάνα δυο, θα σε καμιά δεκαετία χρονιά και θα βγει. Σπίτι του είναι. Ναι, τώρα είναι σπίτι του. Θα φάει άλλα 7, 8, 10 χρόνια συνολικά και θα βγει έξω και όλα καλά και όλα ωραία. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό που πρέπει να αποδειχτεί από το δικαστήριο είναι ότι ήταν μια εγκληματική οργάνωση η οποία συστηματικά χτυπούσε ή σκότωνε ανθρώπους, ήταν εγκληματική οργάνωση, ναζιστική οργάνωση, η οποία είχε στόχο. Εκείνη τη βραδιά είχε στόχο να σκοτώσει. Εδόθηκε εντολή. Τίποτα παραπάνω. Όπως και ο Πατέλης, ο οποίος γύρισε και είπε ότι τα μηνύματα ότι ο Λαγός λέει να έρθετε, δεν μου το είπε ο Λαγός, απλώς εγώ το έγραψα για να τους φέρω. Όλο αυτό είναι δασκαλεμένοι, δεν τα λένε τυχαία. Και αποδεικνύεται πόσοι λαγοί τελικά ήταν στην Χρυσή Αυγή. Λαγοί, γιατί τώρα που δεν έχουν ούτε την κάλυψη της βουλευτικής ασυλίας, την κάνουν όλοι. Ο Λαγός ο ένας την έκανε για τις Βρυξέλλες. Αλλά όλοι οι άλλοι. Εγκριθήκε η ασυλία του. Ακόμα δεν έχει, αλλά. Δεν έχει. Θα το δούμε με την άσκηση της ασυλίας του. Πάντως, και να δούμε και με το τέλος της δίκης. Γιατί φαντάζομαι ότι αν δικαστεί. Αν καταδικαστεί. Προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να το δώσει κάλυψη. Σωστό είναι. Το ότι εδώ πάντως, επιμένω εγώ, είναι δασκαλεμένοι. Είναι δασκαλεμένοι και τα λένε. Και τώρα είναι αυτό που είπε ο Βασίλης. Είτε κάποιος τους εκβιάζει, τους έχουν απειλήσει, αυτό που λέγατε. Τέτοιο, ναι. Ότι. Γιατί τέτοια κάνουν και αυτοί μεταξύ τους, έτσι. Αυτοί μεταξύ τους άπαξ και. Τι είναι. Σύλλογος κυριών που μαζεύονται κάθε Κυριακή απόγευμα και πίνουν τσάι. Είναι καλοί χριστιανοί. Και είναι φιλότοχο ταμείο. Όχι, βέβαια, καμία σχέση. Καλοί χριστιανοί και φωτογραφίζονται με Μητροπολίτη. Η σύσταση εγκληματική συμμορία και η προσπάθεια κατάλυση του πολιτεύματο. Που ήταν μέσα στις κατηγορίες, που είναι μέσα. Δεν πρέπει. Αν ισχύσει, θα έχουν πολύ βαριές τιμωρίες. Είναι από τα πράγματα που έχουν αποδειχθεί και που έχουν αναλυθεί με φοβερή λεπτομέρεια από το επίπεδο της ανάκρισης, από τις δύο ανακρίτριες και μετά και στο πόρισμα του Ντογιάκου, η οργάνωση
αυτό που λέω εγώ, ναζιστική γραφειοκρατία, οργάνωση που ξεκινάει από τον αρχηγό και φτάνει κάτω σε όλα αυτά τα στοιχεία, σαν πυραμίδα, σε όλα αυτά τα λούμπεν στοιχεία, σαν τον Ρουπακιά. Ευτυχώς που υπήρξε. Τα τάγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι έχει αποδειχθεί και έχει καταγραφεί. Και τους έχουν κάψει και τα τηλέφωνα. Ευτυχώς που υπήρξε ο Νίκος ο Δένδιας τότε, συνένωσε τις δικογραφίες και διασώθηκε το κύρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αλλιώς θα ήμασταν τώρα. Λοιπόν, περίμενε ένα λεπτό.